αρχίσουμε να αποκλείουμε κατηγορίες ηλικιών, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν είσαι όμως εσύ ο πρωταγωνιστής της σημερινής μέρας. Είναι τα παιδιά. Λοιπόν, πώς νιώθετε, παιδιά, και θέλω να ρωτήσω πώς νιώθατε χθες, λίγο πριν το ξεκίνημα. Ήμασταν εκεί με την κάμερά μας και έχουμε καταγράψει τα συναισθήματα, τα γούρια σας όλες αυτές τις στιγμές, λίγο πριν. Και πώς νιώσατε το πρωί όταν πληροφορηθήκατε τα νούμερα τηλεθέασης. Και ξέρω ότι τα νούμερα δεν είναι αυτοσκοπός και ούτε είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα, αλλά όπως και να έχει, είμαστε σε μια δουλειά που ξέρετε ότι τα βλέπει και ο επικεφαλής της εκπομπής και ο πιο πάνω και ο πιο πάνω. Και είναι καλός κακός ένα κριτήριο. Και όταν είναι καλά, χαιρόμαστε. Ως εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Καλημέρη, Κατερίνα, θα μπορούσε να μιλήσει και ανταυτού. Σωστό. Το κάνει συνήθως. Ήσασταν ικανοποιημένοι από τα νούμερα. Πάρα το Καλημέρη. Κύριε Καλημέρη. Θα του κρατήσετε, κύριε Καλημέρη, όλη τη σεζόν. Σαν κανάλι να μας βρει. Κάπως δεν με έχει διώξει ακόμα. Αλήθεια. Δηλαδή έχω κάνει τόσο πατάτη. Τέλος πάντων, εντάξει. Τον περιμένουμε και στην εκπομπή και του λέω, κύριε Καλημέρη, θα χαρούμε να ζούμε στην εκπομπή. Απλά μην μιλήσετε. Ό,τι θέλετε θα μου το πείτε εμένα. Ανταυτού. Για να το μεταφέρω μετά. Το ρόλο αυτό στην εκπομπή το είχε αναλάβει ο Ναδιώτη που του κανονίζει τα ραντεβού για τα casting, για τα σέρια. Εντάξει, ο καθένας έχει μια δουλειά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τα νούμερα τηλεθέασης, οπωσδήποτε τα χθεσινά, μας χαροποιούν.